Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε περάσει ήδη 4 λεπτά και μετά τις 11 αυτή τη στιγμή η ώρα, πρωινό 5ης 2 του Φλεβάρι του 2023. Και πάμε να συζητήσουμε τηλεφωνικά, όπως και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα σας έλεγα, με τον κύριο Βασίλη Τσολακίδη. Κύριε Τσολακίδη, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Παρτούνα. Καλημέρα στην όμορφη Ορεσιά. Είναι αλήθεια ότι δεν πέρασε πολύ καιρό από τότε που τα λέγαμε για το πάρκο μπαταριών που θα κάνετε εκεί στο Νεοχώρι, κύριε Τσολακίδη. Δεν ξέρω καταρχάς πώς πάει αυτή η επένδυση. Προχωράμε. Εκεί περιμένουμε την κυβέρνηση να προχωρήσει στην προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού. Ωραία. Για πάρκα με μπαταρίες. Έχουμε την αδειοδότηση πάντως. Αυτό έχουμε προς το παρόν από εσάς. Ωραία. Αυτά βρίσκονται πλέον στα χέρια του κυβερνητικού σχεδιασμού. Μάλιστα. Από εκεί και μετά όμως έχουμε άλλες πρωτοβουλίες που ήδη αναπτύσσονται, που έχουν ξεκινήσει στην περιοχή και έτσι θέλαμε να περάσουμε ένα θετικό μήνυμα. Γι' αυτό σας καλέσαμε, κύριε Τσολακίδη, να δούμε για ανάπτυξη, για επενδύσεις, για θέσεις εργασίας, για τα κόστη της ενέργειας, όλα αυτά που ταλαιπωρούνται σε ευρύτες στην καθημερινότητά μας, πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κοιτάξτε, και με ιδιωτικές πρωτοβουλίες μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά κυρίως με δημόσιο, κεντρικό και περιφερειακό σχεδιασμό. Καλά, δεν υπάρχει δεν αυτός, βεβαίως, όπως το λέτε, ο σχεδιασμός από την κυβέρνηση, από την πολιτεία. Χωρίς αυτόν δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Έτσι. Πρέπει να επιβληθεί αυτός ο σχεδιασμός. Και εμείς να αρπάζουμε τις ευκαιρίες και να τον εκμεταλλευόμαστε μετά όταν προκύπτει. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι είναι. Έχουμε φωτεινά παραδείγματα αυτό το διάστημα στην περιοχή μας που έχουν εκμεταλλευτεί και έχουν αξιοποιήσει. Ναι. Έχουμε και πρέπει να τα προβάλλουμε. Mm-hmm. Όπως πληροφορηθήκατε και πληροφορήθηκα και εγώ, ολοκληρώθηκε μια αντίστοιχη ελπιδοφόρα επένδυση στην περιοχή του Βόρειου Εύρου από την οικογένεια Ζησάκη. Ένα σοβαρό έργο παραγωγής βιοαερίου από αγροτικά κτηνοτροφικά απόβλητα, ένα έργο σύγχρονο, ένα έργο του μέλλοντος για την περιοχή, το οποίο μπορεί να γίνει ζωντανό παράδειγμα και να επαναληφθεί πολλές φορές, ίσως και δεκάδες φορές σε όλο τον Βόρειο Εύρο και να προσφέρει και ανάπτυξη και εισόδημα για την περιοχή και να γίνει ανάχωμα στην περαιτέρω δημογραφική αφέμαξη της περιοχής. Αρχικά σε ποιο χωριό έγινε αυτό, σε ποιο σημείο της περιοχής? Δεν ξέρω, σε κάποιο χωριό. Στα Σημαίνιο είναι, στα Σημαίνιο νομίζω. Να σας ρωτήσω, είπατε ότι υπάρχουν ευκαιρίες να αναπτυχθούν δεκάδες τέτοιες επιχειρήσεις στην περιοχή. Υπάρχει τέτοιο πεδίο πρόσφορο δηλαδή που μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες δεκάδων ενδιαφερόμενων σε αυτό το πεδίο? Ναι, βεβαίως. Η αγροτική και εκτινοτροφική παραγωγή έχει δεκάδες, χιλιάδες τόνους απόβλητα. Μάλιστα. Και αγροτικές υπολοιμωτικές βιομάζες. Φανταστείτε ακόμα και το άχυρο, το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία του αλωνίσματος των σιτηρών, είναι η καλύτερη πηγή βιοαερίου. Αχα. Όλος ο Βόρειος Εύρος, διδυμότυχο και Οριστιάδα, είναι από τις πλέον παραγωγικές περιοχές της χώρας σε βιομάζα. Μάλιστα η Ορεστιάδα μαζί με το Κιλελέρ έχουν τη μέγιστη παραγωγή σε άχυρο βιομάζα. Αλήθεια, τι λέτε? Αυτή η βιομάζα μπορεί να μετατραπεί σε βιοαέριο. Μαζί βέβαια με κοπριές ή με άλλα αγροτικά υπολείμματα. Δηλαδή μπορεί να κάνει κανείς το απόβλητο, το οποίο επιβαρύνει τη φύση, είναι μόλυνση της φύσης, να το κάνει χρυσάφι, να το κάνει ενέργεια. Οι δεκάδες, όταν μιλάω δεκάδες, εννοώ δεκάδες. Αυτή η μονάδα μόνο τώρα η οποία βρίσκεται, μάλλον έχει ολοκληρωθεί, μπορεί και παράγει τόση ενέργεια που θα επαρκούσε για το ηλεκτρικό ρεύμα μιας κομμόπολης 2.000 ατόμων.
για το ηλεκτρικό ρεύμα και για τη θέρμανση 500 νοικοκυριών. Φαντάζεστε δηλαδή τι ενέργεια παράγεται από αυτή την μικρή σχετικά μονάδα. Είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα φανταστούμε, ομολογώ, ναι, κύριε Τσολακίδη, ναι, μας τα λέτε, έτσι μας τα περιγράφετε. Και ακούγονται πραγματικά. Και θα συνεισφέρει, ναι, περίπου 1,8 εκατομμύρια ευρώ πρόσθετο εισόδημα στην περιοχή. Εξαιρετικά αισιόδοξο και ελπιδοφόρο φαίνεται όλο αυτό. Γιατί δεν συμβαίνει με μία μόνο πρωτοβουλία ή και μία δεύτερη που ξέρουμε ότι αναπτύσσεται στους μεταξάδες αυτή τη στιγμή? Ναι. Μπορούν να αναπτυχθούν και άλλες. Δεν το γνωρίζει ο κόσμος, δεν το γνωρίζουν αυτοί, ναι, που πιθανόν έχουν όλα αυτά στη διάθεσή τους, τα απόπλητα, τα άχυρα που είπατε, την κοπριά, ό,τι πετάμε στην ουσία και είναι άχρηστο, που μπορεί να το εκμεταλλευτούμε και να μας φέρει τέτοια προοπτική, ναι, ανάπτυξη. Ναι, ναι, βεβαίως. Ή ακόμα και να παράγει ένα αγρό. Ναι. Ακούστε, αυτή η μονάδα θα μπορούσε να λειτουργήσει, ναι, αυτή η συγκεκριμένη μονάδα, με 2.000 στρέμματα καλλιέργειας καλαμποκιού. Δηλαδή το καλαμπόκι να παράγεται, ολόκληρο το καλαμπόκι, έτσι, όχι μόνο ο καρπός, όλο το φυτό, ναι, να πηγαίνει στη μονάδα βιοαερίου, να παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση, δηλαδή ηλεκτρικό ρεύμα που θα πωλείται, θερμότητα η οποία μπορεί με τηλεθέρμανση να πάει να θερμάνει ένα ολόκληρο χωριό, και λίπασμα για τουλάχιστον 5.000 στρέμματα καλλιεργειών. Μια δηλαδή κυκλική οικονομία 100%. Ό,τι παράγεις ξαναεπιστρέφει στο χωράφι και παράγει πλούτο. Και ξανά απορώ, αυτό, κύριε Τσολακίδη, αναρωτιέμαι γιατί δεν έχει γίνει κάποια άλλη πρωτοβουλία μέχρι τώρα τόσα χρόνια. Είναι κάποια τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν το ξέρει ο κόσμος? Όχι, είναι κάτι. Ναι. Είναι γνωστή εδώ και δεκάδες χρόνια στην Ευρώπη. Δεκάδες χρόνια. Ναι. Είπαμε, αν δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός, πρωτοβουλίες από το δημόσιο, από τους δήμους, από τις περιφέρειες, από τα πανεπιστήμια, από τους φορείς. Πώς θα μπορέσουν οι αγρότες να μάθουν τι μπορούν να κάνουν? Απαιτείται και κάποιο κεφάλαιο μεγάλο από κάποιον ιδιώτη για να επενδύσει. Άρα χρειάζεται στήριξη αυτό, όπως λέτε. Χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται κεφάλαια, ναι, και χρειάζονται και δίκτυα. Τώρα, για παράδειγμα, ναι, είναι δύσκολο να γίνουν καινούργιες τέτοιες μονάδες στο Βόρειο Εύρου, διότι το ηλεκτρικό δίκτυο είναι πλέον κορεσμένο. Δεν αντέχει νέες συνδέσεις, ούτε τέτοιες, ούτε από φωτοβολταϊκά, ούτε από ανεμογεννήτρια. Εδώ έρχεται και δένει και συνδέεται αυτό που κάνετε εσείς με τους συσσωρευτές, με τις μπαταρίες, το πάρκο μπαταριών δηλαδή. Το οποίο θα υποστηρίξει το, μπράβο, δίκτυο, ναι. Το καταλαβαίνω τώρα, ανεκτικό, γιατί και την προηγούμενη φορά μας το είχατε περιγράψει αυτό που σχεδιάζεται ως επένδυση, που θα έρθει αλληλένδετα, έτσι, παράλληλα να συνδεθεί και με αυτές τις επιχειρήσεις που μπορεί να αναπτυχθούν στην περιοχή για να γίνει μια αλυσιδωτή ανάπτυξη. Κοιτάξτε, τώρα ερχόμαστε στο βασικό πρόβλημα της περιοχής, ναι, που είναι το δημογραφικό. Μιλάμε όλοι για το δημογραφικό πρόβλημα, χωρίς όμως να εντοπίζουμε από πού προέρχεται. Προέρχεται κυρίως από τη μεγάλη απόκληση του εισοδήματος της περιοχής σε σχέση με τις μεγάλες πόλεις και ιδιαίτερα σε σχέση με την Αττική. Είναι τεράστια η διαφορά του εισοδήματος. Το μέσο εισόδημα του νομού Εύρου, το μέσο, είναι περίπου 11.000 ευρώ. Το μέσο εισόδημα της Αττικής είναι 33.000 ευρώ. Είναι δηλαδή τρεις φορές χαμηλότερο. Ναι. Πολύ χειρότερο είναι του Βόρειου Εύρου. Ο Βόρειος Εύρος έχει μόλις 6.000, δηλαδή η περιοχή της Οριστιάδος, των χωριών της Οριστιάδος, το τριγώνο, ας πούμε, και των υπολείπων χωριών, μόλις 6.000 ευρώ εισόδημα. Το μέσο εισόδημα δηλαδή του Βορειοευρύτη είναι 6.000, ναι, ευρώ, λέτε. 6, δηλαδή, πώς θα μπορέσει να αντέξει εκεί η οικονομία, εάν αυτό το εισόδημα δεν αυξηθεί? Όταν οι πολίτες έχουν χαμηλό εισόδημα, τότε και οι επιχειρήσεις έχουν χαμηλό εισόδημα. Δεν αντέχουν οι επιχειρήσεις. Και πώς διαβάζουμε και τώρα δημοσιεύματα από χτες προχτές από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι ο Εύρος στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι ο πλουσιότερος νομός με βάση τις καταθέσεις της τράπεζας. Αυτό πάλι πώς εξηγείται? Εξηγείται διότι έχει ένα πολύ δυνατό κέντρο που είναι η Αλεξανδρούπολη, όπου, μάλιστα, το εισόδημα της Αλεξανδρούπολης
αν το αποκλείσουμε μόνο της Αλεξανδρούπολης, κοντεύει αυτό της Αττικής. Α, μπράβο. Άρα αυτό το, έτσι το εξηγούσα και εγώ χτες όταν περιέγραφα αυτή την είδηση, κύριε Τσολακίδη, ότι παρασυρώμαστε από τα στοιχεία που παρουσιάζονται από την Αλεξανδρούπολη και φαίνεται ότι μοιάζουν να συμβαίνουν αυτά σε όλο τον Εύρο από άκρη σ' άκρη, αλλά δεν είναι πραγματικά έτσι. Είναι μια πραγματικότητα εικονική αυτή. Ναι, η απόκληση είναι βορρά-νότου τεράστια. Τεράστια, τεράστια. Έτσι. Ναι, ναι. Το καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν, εκεί που υπάρχει υψηλό εισόδημα, ελκύει τους νέους ανθρώπους. Αλεξανδρούπολη, και η Αλεξανδρούπολη πάλι χάνει προς την Αττική ή προς τη Θεσσαλονίκη, και η Ελλάδα χάνει προς την κεντρώα και βόρεια Ευρώπη, όπου τα εισοδήματα είναι πολύ υψηλότερα. Άρα εδώ πρέπει να επενδύσουμε. Δεν μπορούμε να ζητάμε να ανακοπεί η δημοκρατική αιμορραγία μόνο με λόγια. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις, πρέπει να γίνουν στο Βόρειο Εύρο έργα υποδομής. Και είναι μια τέτοια ευκαιρία με τη βιομάζα και την εκμετάλλευση αυτής να γίνουν τέτοια έργα υποδομής. Υποστηρίζετε και εσείς από την πλευρά σας ως βιοαρχιτέκτον που παρακολουθείτε το θέμα σε βάθος, αναλυτικά, με κάθε λεπτομέρεια. Κύριε Πατούνα, όχι μόνο επειδή είμαι βιοαρχιτέκτονας. Κοιτάξτε να δείτε. Αν δείτε ποιες επιχειρήσεις λειτουργούν αυτή τη στιγμή στο Βόρειο Εύρο, λειτουργούν αυτές οι οποίες αξιοποιούν τις ντόπιες πλουτοπαραγωγικές πηγές. Mm-hmm. Οι οποίες άντεξαν και στη μεγάλη κρίση του 10, 11, 12, 13. Ποιες είναι αυτές? Ποιες ήταν αυτές? Η Εύρο Φάρμα, κατά πρώτο. Μεγάλα. Τι αξιοποιεί η Ευρωφάρμα? Την παραγωγή του γάλακτος, δηλαδή αξιοποιεί τα προϊόντα των κτηνοτρόφων. Μπράβο, ναι. Ναι. Ποια άλλη μεγάλη μονάδα λειτουργεί στην περιοχή? Η Θράκων και η Ήτων. Τι προϊόντα παράγουν? Παράγουν προϊόντα, οικοδομικά υλικά, τα οποία προέρχονται από μια πλουτοπαραγωγική πηγή που λέγεται χαλαζιακή άμμος, ναι, ναι, της περιοχής, που είναι μοναδική στην Ελλάδα, δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν πρέπει ο Εύρος, ο Βόρειος Εύρος, παραδοσιακά εδώ και χιλιάδες χρόνια ήταν η περιοχή που παρήγαγε γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα και ανήκε στις πλέον ανεπτυγμένες περιοχές της Θράκης, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η Ανδριανούπολη ήταν μια πολύ ανεπτυγμένη πόλη βασισμένη σε όλη αυτή την περιοχή που παρήγαγε πλούτο αγροτοκτηνοτροφικό. Αλλά όμως ένας πλούτος ο οποίος ήταν κυκλικός, δηλαδή δεν παρήγαγε μόνο καλλιέργεια, παράγουμε στάρια ή καλαμπόκια και τα πουλάμε. Αξιοποιούσαν αυτά τα προϊόντα με μεγάλη προστιθέμενη αξία. Mm-hmm. Όπως κάνει για παράδειγμα η Ευρωφάρμα σήμερα. Παίρνει την πρώτη ύλη και την κάνει προστιθέμενη αξία. Μιλάμε πάντα για ιδιωτικές όμως πρωτοβουλίες, κύριε Τσολακίδη, και εκεί έρχεται το ερώτημα: ο Δήμος, μια δημοτική αρχή, μπορεί να επενδύσει σε κάτι τέτοιο? Μπορεί να εκμεταλλευτεί τη βιομάζα της περιοχής ευθύνης του ο Δήμος και να κάνει μια μονάδα παραγωγής ενέργειας? Θα σας πω παράδειγμα: ο Δήμος Κιλελέρ ήδη προχωράει μαζί με τους συνεταιρισμούς της περιοχής στην κατασκευή μια τέτοια μονάδα. Μάλιστα. Γίνεται λοιπόν. Σύμβολο, ως βοήθεια για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι αγρότες να δημιουργήσουν συνεταιρισμούς και να κατασκευάσουν τέτοιες μονάδες. Έχετε υπόψη αν κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και στην περιοχή του Βορείου Εύρου από το Δήμο Ρεστιάδας, από το Δήμο Διδημοτήχου? Βεβαίως, μπορούν οι Δήμοι μαζί με τους συνεταιρισμούς να προχωρήσουν σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Γιατί μια τέτοια επένδυση που κοστίζει 4-5 εκατομμύρια ευρώ δεν μπορεί να την αντέξει ένας αγρότης. Πρέπει ένας συνεταιρισμός να το κάνει αυτό. Μάλιστα. Ή ένας δυνατός επιχειρηματίας. Mm-hmm. Εσείς αναρωτιέμαι αν έχετε μιλήσει με κάποιους από αυτούς ή αν σας έχουν ενημερώσει κάποιοι από τις δημοτικές αρχές ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή αυτό ρωτάω, αν ξέρετε ότι μπορεί να συμβεί. Δύναται να γίνει, καταλαβαίνουμε, υπάρχει δυνατότητα, αλλά δεν ξέρουμε αν το έχουν σκεφτεί, αν το έχουν βάλει ως προτεραιότητα κάποιοι στο σχεδιασμό τους. Από ό,τι θυμάμαι, όταν ήμουν πρόεδρος του ΚΑΠΕ, ο Δήμος Ορεστιάδος προχώρησε μια τέτοια μελέτη αξιοποίησης της αγροτικής βιομάζας
την οποία χρηματοδότησε ο ίδιος και την έχει προφανώς στα χέρια του. Τώρα πού βρίσκεται ο σχεδιασμός αυτή της μονάδας δεν το γνωρίζω. Το γνωρίζει ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή. Ένα η ευκαιρία αλλά λοιπόν αυτή την περίοδο όμως την προεκλογική και υπάρχει και μια μελέτη την οποία γνωρίζετε τι έχει γίνει να τα εκμεταλλευτούμε. Μην πω να τα αξιοποιήσουμε απλά, να τα εκμεταλλευτούμε αυτά τα στοιχεία που μας δίνονται και μας λέτε για μια ορεστιάδα η οποία μαζί με το Κιλελέρ είναι πρώτη στην Ελλάδα σε παραγωγή βιομάζας που θα μπορούσαμε να την αξιοποιήσουμε. Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που μας παραθέτετε. Λοιπόν, καλά θα είναι να κάνετε ένα ρεπορτάζ και από αυτή τη μονάδα που ήδη ολοκληρώθηκε να σας ενημερώσουν. Μας δώσατε το ερέθισμα, κύριε Τσολακίδη, από την προηγούμενη φορά που κουβεντιάσαμε στον αέρα της εκπομπής για τη δική σας επένδυση και τότε πήραμε αυτό το ερέθισμα να δούμε τι είναι αυτό με τη βιομάζα, τι γίνεται με αυτές τις επενδύσεις και τις επιχείρησεις, πώς μπορεί να αναπτυχθεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και σας ξανακαλέσαμε, βλέποντας ότι η επιχείρηση της οικογένειας Ζησάκη έχει αναπτυχθεί ήδη και ξεκίνησε. Πώς μπορεί ίσως αυτό να το μεταφέρουμε ως μήνυμα και σε άλλους που δεν το γνωρίζουν και μπορούν να το εκμεταλλευτούν αυτό το στοιχείο. Όπως και οι Δήμοι, βεβαίως, όπως είπατε. Πολύ σημαντικό. Ναι, βεβαίως. Επίσης υπάρχει μια άλλη μονάδα η οποία δεν είναι στο Βόρειο Εύρο αλλά την έχει η ίδια οικογένεια που έχει την Ευρωφάρμα η οποία βρίσκεται στην περιοχή των Σαπών. Πολύ ενδιαφέρουσα μονάδα βιοαερίου η οποία λειτουργεί ήδη εδώ και 2 χρόνια η οποία αξιοποιεί τις κοπριές από την κτηνοτροφία αγελάδων που έχει περίπου 3.000 αγελάδες εκεί η βιομηχανία αυτή, η οικογένεια αυτή. Μια, μπορείτε και από εκεί να πάρετε τις εμπειρίες αυτής της επιχείρησης. Και στους μεταξάδες όπως μας έχετε ξανααναφέρει, εκεί δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί η μονάδα βιομάζας, αλλά και εκεί εξελίσσεται. Ναι, βεβαίως. Είναι πραγματικά στοιχεία πολύ σημαντικά και πολύ σοβαρά για να τα λάβουν υπόψη και αυτοί οι οποίοι διοικούν. Όπως μας είπατε, θα πρέπει να υπάρχει πρωτοβουλία εννοείται από την διοίκηση, είτε την κεντρική πολιτεία, είτε κατά τόπο, την αυτοδιοίκηση, την τοπική, προκειμένου να γίνουν τέτοιες επενδύσεις. Και καλώς δίνουμε το ερέθισμα αυτό, ίσως κάποιοι να μην το είχαν καν κατά νου, ότι πώς μπορούμε από την κοπριά, από το άχυρο, να βγάλουμε και χρήματα και ενέργεια. Ναι, και να αυξήσουμε το εισόδημα της περιοχής για να αντιμετωπίσουμε και το δημογραφική αιμορραγία. Βέβαια, όλα αυτά πάνε το ένα μετά το άλλο, αλληλένδετα είναι και συνδέονται δηλαδή και παράλληλα εξελίσσονται. Είναι προοπτικές που ανοίγονται και σας ευχαριστούμε που μας μεταφέρετε αυτό το μήνυμα, κύριε Τσολακίδη. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι από αυτό για να σας ρωτήσω και για τα άλλα της τρέχουσας επικαιρότητας. Για να ολοκληρώσουμε παρακαλώ, το θέμα. Παρακαλώ, στη διάθεσή σας. Δεν ξέρω αν εσείς θα είστε στη διάθεσή μας τελικά ως υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Στη διάθεση του ΣΥΡΙΖΑ είμαι ήδη. Ναι. Αν θα είμαι στη διάθεσή σας, αυτό θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα πάρει η κεντρική διοίκηση. Έχουν ληφθεί αυτές οι αποφάσεις, ρημάδες επιτέλους. Δηλαδή, φτάσαμε ήδη στο Φεβρουάριο. Περιμένουμε την προκήρυξη των εκλογών, γιατί και δεν ξέρουμε και πότε θα γίνουν. Αλλά άρχισε μια μεγάλη κινητικότητα πάνω σε αυτό. Το Πασόκ Κινάλ ήδη δημοσιοποίησε τα ψηφοδελτιά του. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ήδη άρχισε κάπου να δημοσιοποιεί. Η Ελληνική Λύση επίσης. Η Νέα Δημοκρατία, τους 4 υποψηφίους τους ξέρουμε στον Εύρο. Σίγουρα 2 μένουν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα το μάθουμε και αυτό. Ξέρετε σύντομα πότε. Όχι, δεν ούτε αυτό γνωρίζω. Ξέρετε. Όμως να ξέρετε, είτε είμαι είτε όχι υποψήφιος για τις επόμενες εκλογές, εγώ θα συνεχίσω να ασχολούμαι με τα πράγματα που αφορούν την γενέτειρά μου με αγάπη και αφοσίωση. Θα είμαι πάντα κοντά σας οποτεδήποτε θέλετε και να κουβεντιάσουμε αλλά και να κάνουμε έργα και σχεδιασμούς. Αυτό έχει μεγαλύτερη αξία έτσι όπως το λέτε κύριε Τσολακίδη. Ανεξαρτήτως πολιτικής θέσεως ή ιδιότητας, η δική σας η φυσική παρουσία με κάθε τρόπο αλλά και οι παρεμβάσεις σας οι επενδυτικές στην περιοχή έχουν την αξία τους. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Τσολακίδη. Καλή συνέχεια. Επίσης ευχαριστώ να δώσετε τους χαιρετισμούς σε όλους τους συμπατριώτες μας. Τους δίνετε ήδη εσείς και μεταφέρονται αυτή τη στιγμή. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας κύριε Τσολακίδη. Δύο αρχιτέκτων λοιπόν, πρώην πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, το γνωστό ΣΚΑΠΕ, ο κύριος Τσολακίδης, παλιότερα και υποψηφιός βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί τώρα, ακόμα προς το παρόν, δεν γνωρίζουμε όπως και ο ίδιος μας είπε.
Αλλά αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα σκουπίδια μας, τα απόβλητά μας, να τα αξιοποιήσουμε, να ανοίξουν επενδυτικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και προοπτικές θέσεις εργασίας, να αντιμετωπιστεί έτσι και οικονομικά και ενεργειακά και δημογραφικά το πρόβλημα στην περιοχή. Είναι μια πολύ σημαντική πρόταση, παύλα λύση. Και υπάρχουν παραδείγματα φωτεινά που ήδη το κάνουν αυτό, αλλά από ιδιωτική πρωτοβουλία. Υπάρχει μελέτη, όπως μάθαμε, από τον Δήμο Ρεστιάδας από παλαιότερα χρόνια για μια μονάδα βιομάζα στην περιοχή. Ένα ώρα είναι να ενεργοποιηθούν λίγο περισσότερο σε αυτό το κομμάτι κάποιοι. Ευκαιρία είναι αυτή. Και έχουμε τους ειδήμονες, έχουμε τους γνώστες της κατάστασης για να βοηθήσουν. Και έχουμε και τη διάθεση, αυτό είναι πιο σημαντικό, να το κάνουν αυτό, όπως του κυρίου Τσολακίδη. Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε για αυτή την επικοινωνία και για όλα όσα αισιόδοξα μας μετέφερε. Να προχωρήσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, είμαστε ακόμα 25-26 λεπτάκια μετά τις 11, αλλά θα πάμε στις διαφημίσεις για να επιστρέψουμε με την καλεσμένη μας εδώ στο στούντιο του Radio Evro, στο Ευρωσκόπιο, ζωντανά, να ανοίξουμε και τις κάμερές μας, να μας βλέπετε και να μας ακούτε, να τακτοποιηθούμε κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος, ώστε να συμβεί αυτό σε λίγο. Και δεν θα σας πω ακόμα ποια είναι. Σε λίγο. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Ο 97,1 Radio Evro επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, για περισσότερη μουσική. Μην